Oui. Πήρα θέση. Δύο μέρες θα ασχολείσαι με τα πολύ προσωπικά σου θέματα. Το κορμί, το ντύσιμό, το παπούτσι, όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων. Για αυτά που σε απασχολούν, φίλοι θα είναι κοντά σου και αρχίζει μία περίοδος περιέργως, η οποία θα είναι γεμάτη δράση. Είστε σε μια καλή φάση, ειδικά αν είστε γεννημένοι τον Αύγουστο. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, βελτιώνονται οι καταστάσεις και το μυρμηγκάκι. Θυμηθείτε ότι σιγά σιγά το μυρμηγκάκι μαζεύει τα σποράκια και τα πάει στο χώρο του. Είναι μια καλή περίοδος η οποία θα σας δώσει αρκετά θέματα, τα οποία βέβαια έχουν σχέση με οικονομικά, άλλο, κάτι εφορίες, κάτι δάνεια, κάτι ασφάλειες, κάτι τέτοια πράγματα. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Εκεί να είναι καλά οι άνθρωποι, θέλουν να μας ξεφορτώσουν. Όμως να κάνω μία παρένθεση που θέλω να το συζητήσουμε με τους φίλους μας. Κοίταξε πόσο αυτή η κρίση που έφερε την απαξία του χρήματος, πόσο μας έχει κάνει να έχουμε αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη, από τον ένα χρόνο στον άλλο. Να σου χωρίσω μια πολυκατοικία, τι θέλεις. Ναι, τρομερό. Η άλλη πολυκατοικία. Πολυκατοικία. Ναι. Κάποτε αν είχες μια πολυκατοικία, έλεγες εντάξει, είμαι αραχτός, θα τα νοικιάσω, θα τα αφήσω στο παιδί. Τώρα, αν πει κανένας να δώσει μια πολυκατοικία, πει τι λες, παιδάκι, δεν τη θέλω. Τώρα ξέρεις τι κάνουν, νοικιάζουν σπίτια με τη λογική να πληρώνουν τα χαράτσια. Μόνο. Στο δίνει δηλαδή. Ναι. Δεν θέλει ενίκιο, μόνο λέει, και μόνο. Πλήρωσε τα χαράτσια και τα πάγια δηλαδή. Κοίτα λοιπόν, αυτό που πριν από 4 χρόνια το είχαμε ως το υπέρτατο αγαθό, μία πολυκατοικία που θα μου σώσει τη ζωή, αυτή τη στιγμή δεν τη θέλει. Άσε μη γίνει κανένα σεισμός και πέσει κάτω. Σωστό. Ξέρεις, βέβαια το θέμα είναι ότι το χρήμα ως χρήμα, τα αργύρια δηλαδή, ακόμα τα αγαπάνε. Δεν είναι τέτοιο. Απλώς έχουν απαξιώσει όλα τα υπόλοιπα. Θέλει να σου θυμίσω την Κύπρο. Θέλω να σου θυμίσω την υπόθεση. Μην μου τη θυμίζει την Κύπρο, γιατί ξέρω ότι αυτό που έγινε στην Κύπρο, ναι, θα γίνει και εδώ. Θα μπορούσε να γίνει. Όχι, και θα μπορούσε. Κοντά είμαστε. Δηλαδή, λοιπόν, τώρα, γιατί πιστεύει κανέναν Ευρωπαίο, δηλαδή. Όχι. Δευτέρα λένε άλλα, Παρασκευή λένε άλλα, μετά από ένα μήνα λένε άλλα. Ναι, και στην τράπεζα να τα βάλει ποτέ και στο σεντούκι φοβάσαι το ληστή κτλ. Όλα δηλαδή έχουν αλλάξει γενικότερα με αυτή την κρίση. Τώρα, γιατί το είπε αυτό, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να μου πει εμένα η Λουκανίδη ότι η κυρία Κούλα, η κυρία Σούλα, η κυρία Τούλα και η κυρία Μούλα με έχουν καταραστεί σήμερα γιατί σε διακόπτω. Όχι, δεν την διάκοψα εγώ. Μόνη της το άνοιξε το θέμα. Εγώ το κυρία άνοιξε. Κυρία Κούλα. Θέλω να συζητήσω. Κυρία Κούλα, πολύ κολό με τον Κυριάκο. Με πιάνε. Θέλω να συζητήσω με τους φίλους μας αυτό, δηλαδή κάτι που νομίζουμε ότι είναι το υπέρτατο για μας, αύριο μπορεί να μην είναι. Για σας λοιπόν τους ζυγούς, κάτι που νομίζετε ότι είναι υπέρτατο είναι τα επαγγελματικά σας αυτόν τον καιρό. Μπαίνει ο Άρης βέβαια στον καρκίνο, που σημαίνει ότι θα δώσετε κάποιους αγώνες, κάποια καυγαδάκια. Αν είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα, για περιμένετε, γιατί θα είστε υπερβολικοί. Λες και είστε έτοιμοι να πεις, χάσε με να πάω να φύγω από αυτή τη δουλειά, που βέβαια αυτό δεν λέγεται αυτή την εποχή. Προσοχή λοιπόν εσείς των ημερών, των πρώτων ημερών, μπορεί να κάνετε κάποια λάθη. Οι φίλοι σας μπορεί να είναι κοντά σας, αλλά είστε λιγάκι μαζεμένοι αυτόν τον καιρό. Αν σας προτείνουν κάτι καινούριο, μελετήστε το πάρα πολύ προσεκτικά, μήπως έχει τίποτε ψηλά γράμματα, τίποτε παγιδούλες. Και εσείς που είστε γεννημένοι 3-4-5, είπαμε Οκτώβρη, στο τέλος του μήνα αυτού θα λιγάκι θα είμαστε προσεκτικοί, παραπάνω από λιγάκι. Για τους Σκορπιούς αρχίζουν τα καλύτερα, μπορεί Σαββατοκύριακο να δείτε φίλους, να ασχοληθείτε με την κοινωνική σας ζωή, να έχετε προσκλήσεις, αλλά αρχίζουν απίθανα πράγματα. Για εσάς που είστε γεννημένοι 22, 23, 24 Οκτώβρη, ένα όνειρο που θέλετε να πραγματοποιηθεί, ένα παιδάκι, ο ερχομός ενός παιδιού, ένας έρωτας, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, φεύγετε εσείς των πρώτων ημερών. Νομίζω ότι είστε έτοιμοι με τις βαλίτσες να φύγετε. Και οι υπόλοιποι περιμένετε λιγάκι, τα πράγματα διορθώνονται. Δεν υπάρχει τίποτε που να σας ενοχλεί, εκτός από το θέμα της εργασίας, που ώρες-ώρες, ειδικά προς το τέλος Ιουλίου, λες και είστε κι εσείς έτοιμοι να τα παρατήσετε και να φύγετε. Τοξότες μου, κοινωνική ζωή είναι ευχάριστη, αλλά εσείς έχετε κολλήσει σε ένα οικονομικό, κληρονομικό, φορολογικό ή σε θέματα υγείας που μπορεί να έχουν αγαπημένα πρόσωπα. Προσέχετε, πολλές αλλαγές θα κάνετε εσείς που είστε γεννημένοι το Δεκέμβρη. Από τη μία στιγμή στην άλλη, ένας κεραυνοβόλος έρωτας, μια αλλαγή, ένα παιδί που μπορεί να φύγει, ευχάριστες αλλαγές θα μπορούσαν να χαράξουν τη ζωή σας αυτόν τον καιρό, γιατί θα είναι σημαντικά, σημαντικά θέματα. Ή των τελευταίων ημερών νομίζω ότι είστε αρκετά ήσυχοι με μια Αφροδίτη να σας γεμίζει γοητεία.
Εγώ καιρή μου, η εγώ καιρή των 2-3 πρώτων ημερών. Αποκλείεται να είστε γεννημένοι 22, 23, 24 Δεκεμβρίου και να μην κάνετε ένα καυγαδάκι με το σύντροφο ή του συνεργάτη, το οποίο μάλιστα να είναι και αρκετά σημαντικό. Λες και αυτό τον καιρό θέλετε να κάνετε τα πράγματα όπως ακριβώς εσείς τα θέλετε. Η εγώ καιρή είναι και λίγο αυτό. Και εκεί λιγάκι μπορεί να φορτιστείτε, ενώ προγραμματίζετε και κάποια ταξίδια. Πού θα πάτε στην Αίγινα, δεν ξέρω. Πώς θα κόστε να πάτε. Για το σύντροφό μας. Η δουλειά είναι αυτή που σας αφορά αυτόν τον καιρό. Κάποια πράγματα καθυστερούν, κάτι θα γίνει όμως, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο θα σας δώσει αρκετές χαρές, όπως επίσης και η υγεία. Νομίζω θέματα υγείας θα μπορούσαν να ξεπεραστούν. Ό,τι έχει σχέση με τα οικονομικά, μην τα σκέπτεστε, όλοι έτσι είμαστε. Τα ψαράκια μας, τα ψαράκια αποκλείεται από τον ένα καλοκαίρι ως τον άλλο να μην ερωτευθούν ξανά τον σύντροφό τους, όχι τους συνεργάτες τους, αν είναι άντρες. Οτιδήποτε έχει σχέση με τα αγαπημένα σας πρόσωπα φαίνεται να παίρνει ένα πολύ καλό δρόμο. Με συγχωρείς, ψηδιακόπτω και πάλι. Είπε υδροχό. Είπα υδροχό, σε παρακαλώ, για τη δουλειά, για την υγεία, για όλα. Κάτσε, μισό λεπτό. Είστε αφηρημένοι και στο κοντρόλ, πραγματικά. Είπα για τη δουλειά, για την υγεία. Λίγα. Είπε. Όχι, δεν είπα λίγα, είπα αρκετά πολλά γιατί είναι και το κουμπαράκι μου στην Πάρο που με περιμένει. Εγώ καιρό έλεγες. Λίτσα, έχει δίκιο, εγώ καιρό έλεγες. Έχουν δίκιο. Για εσάς τους υδροχόους. Τέλος πάντων. Πες μας, κάνα τον υδροχό, ας πούμε. Λοιπόν, τελειώνουμε τον εγώ καιρό που είχα πει ότι με τον σύντροφο και τους συνεργάτες και θα κάνετε ταξίδια. Και λέω και για εσάς τους υδροχόους, θέματα δουλειάς έρχονται στο προσκήνιο αυτό τον καιρό για να επιληθούν. Και μάλιστα αν είχατε προβλήματα επιλύονται, ακόμα και θέματα υγείας. Όπε, σωστό. Αυτά είναι. Εμείς φταίμε τώρα, εμείς αφαιρεθήκαμε. Δεν πειράζει, απαλά. Μας μάγεψε η ναι, ναι, ναι. Η ροή. Και τα ψαράκια μας έλεγα ότι αποκλείεται από τον ένα χρόνο στον άλλο, από το ένα καλοκαίρι στον άλλο, να μην ερωτευτείτε. Προσπαθήστε να ερωτευτείτε ξανά τον σύντροφό σας για να μην έχετε προβλήματα, γιατί τα ψάρια είναι λίγο έτσι, έχουν μία τάση. Είναι άπιστα τα ψάρια. Ναι, δεν είναι άπιστα τα ψάρια. Κοίταξε τι γίνεται. Τα ψάρια δεν μπορούν τη ρουτίνα και τα καθημερινά. Δηλαδή, αν είσαι τρελά ερωτευμένος με μια κοπέλα και σε ψάρι και την πηγαίνει στον ουρανό και στα αυτά, και ξαφνικά τη λες: άντε, πει να πληρώσει το φως και γιατί δεν το πληρώσει το φως και ντούρου ντούρου, και πάει ο γείτονας και τη δώσει το λουλουδάκι και την κασέτα κτλ. Πάει στο γείτονα, εντάξει. Είναι και Μαρία. Γεννήτσα, τι ζώδιο είσαι εσύ. Δράμα. Δεν ψάχνει. Υπάρχει συγκεκριμένα έτσι άπιστο ζώδιο.